Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Λοιπόν, πάτε να πω αυτό που είπα. Ναι, ναι, ο Τάσος να ξεκινήσει. Τελικά από όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, την ανάλυση αυτή μας, προκύπτει ότι εμείς σαν άνθρωποι, σαν άτομα που αποτελούμε το λαό, είμαστε συνυπεύθυνοι κατά μεγάλο ποσοστό. Okay. Εγκαταλείπουμε όλη την ιστορία και την πρωτοβουλία σε πολιτικούς στον Α και στον Β και καθόμαστε στον καναπέ. Από εκεί και κάτω εμείς δημιουργούμε το υπόβαθρο. Είναι δηλαδή τα ζυζάνια φυτρώνουν εκεί που δεν καλλιεργείς. Άμα είμαστε γη που δεν έχει καλλιέργεια, θα ζούμε με ζυζάνια. Τέτοιοι θα είμαστε οι ρίζες των ζυζανίων. Εγώ αυτό νομίζω και πρέπει να κινητοποιηθούμε σαν άτομα, να αναλάβουμε κάποιες ευθύνες και να αναλάβουμε και την δική μας καλλιέργεια. Τα ζυζάνια φυτρώνουν γιατί δεν υπάρχει καλλιέργεια. Από το μετερίζει το καθένας να κάνει αυτό που μπορεί πρώτα-πρώτα ο ίδιος να αποκτήσει μέσα του τη συνείδηση εθνική. Γιατί έχουμε πολλές εθνικές συνείδησης, το είπα και προθέσω στον Άγιο Σπυρίδωνα, δεν μπορεί να λεγόμαστε Έλληνες και να χαλβαδιάζουμε με το ταμάμ και με, τα Τούρκια γαστήρια όλη τη μέρα και να προσπαθούν να μην τα χάσουμε κιόλας, γιατί διαπαιδαγωγούνε μουσουλμάνικα το λαό μας. Ένα αυτό, ένα δεύτερο. Μελιστικά, όλοι είναι ίδιοι. Ένα δεύτερο, δεν πρέπει να είμαστε τόσο ανεκτικοί στους μεικτούς γάμους με τους μουσουλμάνους. Yeah. Το ξαναλέω και όσους δεν το ακούσανε. Στα παλιά τα χρόνια, όπως η Αγία Κυρίνα και οι μάρτυρες επί τουρκοκρατίας, βγάζανε οι γυναίκες στα μάτια τους, βγάζανε τα χέρια τους έτσι έβαζαν, για να γίνουν άσχημες, να τις δύο αγάς να μην τις ερωτευτεί. Να μην πάρουν Τούρκο. Και εμείς σήμερα ακούμε για συνοικέσια με Τούρκους, αφήσαμε τα νησιά μας, εγώ θα σας το πω, αλλά ήθελα να το πω και από πολύ πριν. Το μεγαλύτερο πλήγμα. Θα το πω και από πολύ πριν. Τα νησιά μας, με αυτό που βρήκαν οι δήμαρχοι δήθεν για τουρισμό, να παντρεύουν στις ακροθελασίες και στα βράχια Κινέζους, και Τούρκους που έρχονται και παντρεύονται στα νησιά μας, ομαδική γάμη, Θεός επιτρέπει να γίνονται και στα νησιά μας όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Και γιατί δεν το αρέσουν το Θεό τα πράγματα αυτά? Γιατί όταν κάνουμε τέτοιες παραχωρήσεις, ξέρουμε από την ιστορία της Εκκλησίας μας ότι τα σπήλαια, τα όρια και τα βουνά μπορεί να γίνουν και κατοικητήρια δαιμόνων. Το ξέρουμε αυτό από την παράδοση της Εκκλησίας μας. Yeah. Γι' αυτό σε απόδειξη αυτού του γεγονότος, όταν σε ανακαλύψει η αστυνομία ότι όπως στην Παλίνη και σε άλλες περιοχές γίνονται τελετές, σατανιστικές τελετές, πρώτα φέρουν την ιερέα να κάνει εξορκισμό, έτσι έγινε τότε. Και έτσι κάνουμε, ναι. Γιατί γίνεται κατοικητήριο δαιμόνων, μπαίνουν μέσα ακόμα και σήμερα και ακούν θορύβους και ακούν πράγματα που έχουν γίνει πράγματα εκεί μέσα, σατανικές λατρείες και έχουν παραχωρηθεί οι χώροι αυτοί. Και αυτό κάνουμε και αγιασμό και λέμε το αγιασμός να αγιάσει όλη την κτήση όπου κρύβεται το δαιμόνιο. Γι' αυτό και να διαβάζουμε εξορκισμούς, εμείς οι ιερείς λέμε για τα δαιμόνια που κρύβονται στις σπηλιές, στα όρη, στα βουνά, στα λαγκάδια κτλ. Στις σοπές της γης. Νομίζω ότι δεν μπορεί να λέμε ότι ζητούμε το έλεος του Θεού και τα λοιπά και απ' την άλλη να δήθεν για πράγματα τεχνικής φύσεως και παροδικά να αλωτριώνουμε τα ήθη και τα έθιμα της πίστης μας. Πού ξανακούστηκε αυτό το πράγμα να δίνεται, χώρος έτσι για ομαδικούς γάμους και τέτοια πράγματα, ακόμα και στη Χαλκιδική. Εδώ στη Χαλκιδική κατεβαίνουν Ρώσοι, έρχονται Τουρκάνες με την ευλογία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης και κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, η αλωτρίωση του έθνους μας, της φυλής μας, γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Προσωπικά άκουσα τον Πρωθυπουργό, πριν γίνει πρωθυπουργός, να λέει ότι δεν έχουν σημασία τα όρη, τα βουνά και τα λαγκάδια, οι θάλασσες και οι λίμνες, μόνο οι άνθρωποι έχουν σημασία. Ο ίδιος ο Τσίπρας το είπε αυτό.
Και τώρα φυσικά για να γίνει πρωθυπουργός παριστάνουν και αυτός και όλοι οι άλλοι τους πατριώτες. Δεν λέω εγώ ότι η Νέα Δημοκρατία ή το Πασό και τα λοιπά είναι κόμματα τα οποία είναι να υποστηρίξουν το έθνος μας. Αυτοί μας κατάντησαν με τη διακυβέρνησή τους εκεί. Αυτοί κατακλέψανε τον ελληνικό λαό, κατακλέψανε τα δημόσια ταμεία, αφτάσανε την παιδεία μας και την εκκλησία μας σε μια κατάσταση τέτοια. Ξεχνάμε ότι όλοι οι νόμοι αντιχριστιανικοί βγήκαν από τον Παπαντρέο. Μετά από τον Παπαντρέο όλοι οι νόμοι αντιχριστιανικοί. Ή ξεχνάμε ότι ο Σταυρός από τη Σημαία και ο Γλόμπος μπήκε επί δεκτατορίας από τους... έτσι δεν έγινε. Ο Γλόμπος βγήκε ο Σταυρός από την ελληνική σημαία πάνω και βγήκε ο Γλόμπος επί δικτατορίας, οι οποίοι και εκείνοι ήταν όργανα των μασόνων, όργανα της Αμερικής ήταν και εκείνοι. Μια πραϊκή ερώτηση. Λοιπόν, πού είναι ο άντρας με γόνατα που θα κυβερνήσει την Ελλάδα? Δεν υπάρχει. Και το μέλλον που είπες εσύ, εγώ δεν βλέπω κάποιον στο μέλλον και νομίζω δεν υπάρχει. Πιο διαπλοκή δεν υπάρχει. Πιο διαπλοκή δεν υπάρχει. Ορίστε. Ο Γλόμπος αυτός δηλαδή τι συμβολισμό έχει? Αυτό ο Γλόμπος είναι μασονικός. Μασονία. Είναι σύμβολο της Μασονίας. Ο Γλόμπος. Βγήκε ο Σταυρός πάνω από το Σταυρό, τότε, από την σημαία και μπήκε ο Γλόμπος. Εγώ θα παρακαλέσω στα σπίτια σας, αν έχετε σημαία, να κάνετε εσείς ένα δικό σας σταυρό αν δεν έχει και να το βάλετε πάνω, το καρφώστε. Να είναι με το σταυρό. Πουλάνε και με σταυρό. Πουλάνε και με σταυρό. Και σε αυτό συνεταίρεσε πολύ το πέρασμα από τη ζωή μας του μακαριστού Χριστόδουλου. Ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, που μας στεναχώρησε στο τέλος που έφερε τον Πάπα, όμως στο πρώτο καιρό της διακονίας του στην εκκλησία όλοι τον υποστήριξαν. Εμείς κατεβήκαμε για τις ταυτότητες στην Αθήνα και τον υποστήριξαμε τον Χριστόδουλο. Κατέβασε 2 εκατομμύρια κόσμο στο πεζοδρόμιο. Είχε το ταλέντο, ασχέτως που μετά συναγωνιζόταν με τον Βαρθολομαίο ποιος θα προσκυνήσει πρώτος τον Πάπα. Μετά έγινε αυτό. Στον πρώτο καιρό ήταν πάρα πολύ δυναμικός. Έφερε μια αναγέννηση των εθνικών, του εθνικού ιδεώδους της φυλής μας, μέσα μας. Αφού τότε μερικοί είπανε ότι η προφητεία του γέροντα του Αγίου Παϊσίου, ότι είχε πει ο Άγιος Παϊσίος ότι σε 10 χρόνια θα βλέπουμε ταξί και λεωφορεία με την ελληνική σημαία να περνούν στους δρόμους. Όταν κατεβήκαμε στην Αθήνα, είπαν η προφητεία του Αγίου Παϊσίου βγήκε, γιατί τότε γινόταν πραγματικά ένας σεισμός έτσι για τα πράγματα υπέρ του Χριστού και της πατρίδας μας. Είχε κατεβάσει και το σύμβολο το 21, τη σημαία της Επαναστάσεως στο Σύνταγμα και τα λοιπά. Όλα αυτά θα τα θυμάστε.